πάρει. Πότε στο είπε ο Άρης? Δεν μου το είπε ακριβώς. Εγώ βρήκα το γράμμα της Νατάσας. Ούτε καν στο είπε. Έλεος! Μαμά, σου εξήγησε ότι ήθελε να βρει την κατάλληλη στιγμή για να μου το πει. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω ότι τρως το παραμύθι του. Μπορείς να μην συνεχίζεις, σε παρακαλώ. Αλήθεια, βοήθησέ με λίγο σε αυτό. Δεν μπορώ άλλο. Τι δεν μπορείς? Δεν μπορείς να ακούς τις αλήθειες? Ποια αλήθεια από όλες σε ενοχλεί? Ότι είναι παντρεμένος, ότι η γυναίκα του είναι άρρωστη, ότι μπορεί να πεθάνει αν μάθει ότι είστε μαζί, πόσο μάλλον ότι έχετε και παιδί! Γι' αυτό τσακωνόμασταν με τον Άρη πριν, και τόσο καιρό γι' αυτό τσακωνόμαστε με τον Άρη! Αλήθεια, προσπαθούμε πάρα πολύ να το τελειώσουμε όλο αυτό, αλλά δεν γίνεται! Κάθε φορά λέμε ότι θα είναι η τελευταία που θα βρεθούμε, και κάθε φορά κάτι γίνεται και πάλι γίνονται τα ίδια! Τα ξέρω όλα αυτά. Τα έχω ζήσει στο πετσί μου. Στα έλεγα. Και έλεγε συνέχεια, όχι, δεν είμαστε μαζί, μια χαρά. Ωραία, και τι θέλεις να σου έλεγα, ρε μαμά? Συγγνώμη, ωραία, συγγνώμη. Αλλά τι να σου έλεγα? Σκεφτόμουν ότι κάποια στιγμή θα μπουν τα πράγματα όλα σε μια σειρά, θα πάρουν τον δρόμο τους, θα στα εξηγούσα και θα με καταλάβαινες. Αλλά αλήθεια, ακόμα δεν έχουμε βρει άκρη. Ο Μάρκος τα ξέρει αυτά. Γι' αυτό θέλει να σε πάρει μαζί του. Σου είπε για την Αμερική? Ναι. Αυτό ερχόμουν να συζητήσουμε σήμερα. Ο Μάρκος τα ξέρει. Ναι, το είπα. Προφανώς για τον πατέρα σου βρήκες αυτή την κατάλληλη στιγμή. Μαμά, αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, αλήθεια. Πότε το έμαθε ο Μάρκος και πότε το έμαθες εσύ. Βοήθησέ με, μαμά, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο.